Γεια σας και καλώς ορίσατε σε μια ακόμη παρουσίαση. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε από το Android τηλέφωνο μας να κατεβάσουμε Instagram βίντεο και φωτογραφίες. Ε, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάποιο πρόγραμμα για να μπορέσουμε να το κάνουμε share στα social media τα δικά μας εφόσον το θέλουμε. Πάμε λοιπόν, είμαστε στο Android τηλέφωνο μας, πάμε Play Store θα πληκτρολογήσετε Video Downloader. Αφού το πληκτρολογήσετε θα σας το εμφανίσει στην τέταρτη με πέμπτη θέση. Θα επιλέξετε Εγκατάσταση. Είναι αρκετά μικρό, δεν θα σου πάρει χώρο, είναι 3,32 MB. Δεν είναι πάρα πολύ. μάνιγμα άνοιγμα. Να επιτρέπετε Λοιπόν, και ερχόμαστε open του Instagram. Σας δείχνει λοιπόν εδώ τη διαδικασία. Θα πρέπει να πάμε στο Instagram. Επιλέγουμε μια φωτογραφία. Πάμε στις τρεις τελείες πάνω. Και πατάμε αντιγραφή συνδέσμου. Κάνει αυτόματα copy-paste το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Βλέπετε, το έχει ήδη περάσει και εδώ στο ροζ κουτάκι εδώ το share επιλέγουμε και έχουμε τις επιλογές repost, download image και share εφόσον πατήσουμε download image το... η φωτογραφία μας αποθηκεύεται άμα πατήσουμε share μας εμφανίζει τις διαθέσιμες επιλογές για να κάνουμε share εκεί που θέλουμε το... τη φωτογραφία ή το βίντεο θα σας πετάγονται που και που και κάποιες διαφημίσεις τι να κάνουμε και το repost αν θέλετε να το κάνετε repost στο instagram είτε στις ιστορίες σας είτε στη ροή δηλαδή στο χρονολόγιο σας το history σας δείχνει πίσω τι έχετε κάνει ακριβώς κάθε φορά που κάνετε copy paste έχει και άλλες επιλογές όπως downloader for facebook να κατεβάσετε και για το facebook how to υπάρχει και video editor Όλα αυτά βλέπετε είναι έξτρα εφαρμογές τις οποίες διαφημίζει για να τις χρησιμοποιήσετε στο κινητό σας θα το δούμε σε άλλο βίντεο και έτσι απλά λοιπόν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα αυτό και να κατεβάσετε και να κάνετε share, unknown βίντεο, ε, φωτογραφίες σε, στα δικά σας social να τονίσω εδώ ότι ε, ανάλογα το απόρριτο του κάθε χρήστη θα μπορείτε να το κάνετε δηλαδή αν κάποιοι χρήστες έχουν βάλει υψηλό, υψηλή ασφάλεια στον λογαριασμό τους δεν θα σας εμφανίζει στις πάνω τρεις τελείες πολλές φορές στο αντιγραφή συνδέσμου γιατί θα το έχουν κρύψει συγκεκριμένα οι χρήστε αυτοί Μην είστε δονισμένοι και για τα επόμενα βίντεο κάντε ένα subscribe στο κανάλι για να ενημερώνεστε και για τους επόμενους οδηγούς